Το κακό της Ελλάδος οφείλεται στους αρχηγούς και τα κομματόσκυλα πρασινοφρουρούς ή γαλάζιους ρέιντζερς των δύο μεγάλων αυτών κομμάτων, Νουδού και Πασόκ. Εντάξει. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, να το πούμε γιατί θα μεταφραστεί, νέα New Democracy, έτσι, και Panhellenic, Socialist, Party, τέτοια. Λοιπόν, με αρχηγό τώρα τον κύριο Βενιζέλο, που αξιότατος. Από το 45% που χειροκροτούσε δίπλα στο Γιωργάκη, έτσι, το πήγε τώρα, τελευταία δημοσκόπηση, σε μονοψήφιο νούμερο και έχει το θράσος να λέει, μα εγώ γιατί δεν με κάλεσε η κυρία Μέρκελ να της πω, τι να πεις αγόρι μου, τι να πεις. Να της πεις πώς το 45% το έκανες, ας το πούμε, 7%. Να της πεις πώς ένα κόμμα που έλεγε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και τα τιμημένα γερατιά το διέλυσες. Και έγινε το κόμμα του Λοβέρδου, το κόμμα που έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που έχει πάει στον Κουβέλη, το κόμμα, πώς λεγόταν, υπουργός οικονομικών εκεί. Αυτοί λοιπόν οι δύο κύριοι, Σαμαράς και Βενιζέλος, έψαχναν και κάτι που να χρωματίζει αριστερά. Σου λέει, δεν το κάνουμε εμείς. Οι κακοί που από το 1974 ως τώρα το έχουμε λιλατήσει αυτό το κράτος, βάλαμε και τον κύριο Κουβέλη. Ποιον κύριο Κουβέλη? Λέτε δηλαδή ότι αυτό ήταν ο λόγο, δικαιολογείται τον κύριο Τσίπρα που είπε ότι δεν θέλω να συμπράξω? Εδώ. Πρώτη φορά. Κοιτάξτε να δείτε. Ότι θα με χρησιμοποιήσουν σαν άλοθη. Ακριβώς. Αυτό είπε ο κύριο Τσίπρα. Και πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Εγώ λοιπόν, για να ξεμπροστιάσω και τον κύριο Κουβέλη τη Δημοκρατική Αριστερά, πήγα στι 26 Ιουλίου του 2000. Συγγνώμη, 26 έγραψα 26 Ιουλίου του 2012. Όλα αυτά τα οποία σας λέω. Και τα πήγα και στον κύριο Σαμαρά, αν θέλετε να σας πω και τον αριθμό πρωτοκόλλου, είναι ο 6230, 27 Εβδόμου του 12, έτσι. Και τα πήγα και στην κυρία Κατερίνα Κλαδούχου, δεν έχουν πρωτόκολλο, έτσι μου είπανε, εντάξει. Αλλά μου έδωσε, για να είμαι σίγουρος μην μπουν μετά σιγά που το έδωσες, έτσι. Στην Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι τα γραφεία τους. Το πήρε λοιπόν η κυρία Κατερίνα Κλαδούχου στις 27 του μηνός. Για τη Δημάρ τώρα μιλάτε. Για τη Δημάρ. Και είναι ενήμερος. Άρα λοιπόν, ας μην λέει ο κύριος Κουβέλης τώρα ότι ξέρεις εγώ υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων και των εργαζομένων κλπ. Τα ξέρει και αυτά που κάνει τώρα, δήθεν τα κλάματα υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των αγροτών. Αφήστε, αυτά είναι προφάσεις αμαρτίες. Κάποια στιγμή θα δοθούν και σε αυτόν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Και κάτι άλλο μου αφήσατε ένα λίγο κενό. Να σας το λύσω, δεν θα αφήσω τίποτε κενό. Τα βάλατε έτσι με έντονο ύφος με τον συνάδελφό μου. Βέβαια, ομολογώ, εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα. Ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να τον λέω συνάδελφο, αλλά εν πάση περιπτώσει συνάδελφος είναι ο Γιώργος ο Τράγκας. Μάλιστα. Αναφερθήκατε λοιπόν ότι κακώς βρίζει και μάλιστα χιδέα την Άγγελα Μέρκελ. Μάλιστα. Εσείς δεν καταλαβαίνω όμως γι' αυτό δεν τον κάνετε κέφι. Γι' αυτό είσαι. Και γι' αυτό. Ναι, εναντίον του. Πρέπει να έχετε κάποιο λόγο. Και γι' αυτό. Γιατί, και γι' αυτό. Γιατί τη Μέρκελ καλός ή κακός τη βρίζει όμως ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν θα κρίνουμε τώρα αν την βρίζει καλός. Κοιτάξτε. Τη βρίζει όμως. Να κριτικάρεις κάποιον, μην ξεχνάτε, η κυρία Μέρκελ είναι αυτή η οποία ρυθμίζει τις τύχες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλός ή κακός. Περίμενε ο κόσμος ότι μήπως ο κύριος Φρανσουά Ολάντ θα κάνει κάτι. Αυτό το πρόβλημά του είναι τι θα κάνει με τη γυναίκα, όταν θα πάρει διαζύγιο, τι θα κάνει με την άλλη, θα την παντρευτεί, πώς θα δει, πώς θα πάει στην Κίνα, θα πάει με την φιλενάδα του. Καταλάβατε, αυτά είναι τα προβλήματά του. Έτσι λοιπόν παίζει μπάλα, να το πω έτσι λαϊκά, μόνη της η κυρία Μέρκελ. Όταν λοιπόν ο κύριος Τράγκας. Θέλω να πω. Ναι. Εάν οι ενέργειες αυτές που παίζει μπάλα η κυρία Μέρκελ, ναι, είναι εναντίον κάποιων λαών, συγκεκριμένα του δικού μας, δικαίως ενδεχομένως ο λαός ο δικός μας θα καταφερθεί εναντίον της. Και πάνω στο πάθος του για αυτή την άποψη που έχει, μπορεί και να τη βρίσει. Μάλιστα. Γιατί δηλαδή, ειδικά ο κύριος Τράγκας είναι κακός, ας πούμε, που βρίζει την κυρία Μέρκελ? Να σας πω. Διότι το 2001 συναντήθηκα με τον κύριο Τράγκα, ή μάλλον με είδε σε μια εκπομπή και μου λέει: πω, έλα εδώ οπωσδήποτε να δούμε τι θα κάνουμε για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Πήγα λοιπόν, τον είδα τον κύριο Τράγκα στα κάτω πατήσια εκεί που ήταν η χώρα. Το είπα, και το δημοσίευμα που μου δείξε. Μπράβο, το λοιπόν. Το σέλιδο, στη χώρα. Σας πληροφορώ ότι ο κύριος Τράγκας, όταν είδε τα στοιχεία που είχα και σας δείχνω, σε όλο του το επιτελείο
πω τι γίνεται, έχει βγει και ο άνθρωπος πρωτοσέλιδο επί δύο εβδομάδες. Πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, η εμπορική λοιπόν τι θα έκανε, μας έκανε λοιπόν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εναντίον μου και εναντίον του κυρίου Τράγκα. Αφήστε τώρα, μισό λεπτό. Πέστε μου. Πώς τολμάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει αυτό το σχέδιο Σοφοκλής και έχει κάνει άνω κάτω την οικονομία, έχει βάλει στο χέρι ανθρώπους, έχει πάρει περιουσίες, έχει κλέψει, έχει κάνει. Μάλιστα. Πώς σας κάνει μήνυση, δεν υποποιήθηκε ότι θα βγουν τα στοιχεία στην εκδίκαση πάνω και μπορεί αντί να κατηγορούμε να βγείτε κάτι. Όχι. Να σας πω γιατί. Τη μήνυση που έκαναν όταν ήρθαν στο δικαστήριο. Είπανε, εγώ το ανακάλυψα και το έθεσα, ότι την έχουν καταθέσει χωρίς να έχουν καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιος την έκανε τη μήνυση? Τη μήνυση την έκανε ο κύριος Μιχελής, ο αντιπρόεδρος, χωρίς να έχει, όπως σας το λέω, όπως το λέει η απόφαση, χωρίς να έχει ειδική άδεια, εντολή και εξουσιοδότηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης. Ωραία, μισό λεπτό. Αυτό, εγώ αν ήμουν δικαστής, θα το έκρινα έτσι όπως το λέτε, γιατί είναι τύπης άδειο. Ουσία όμως. Τι ουσία, όταν αυτό συμβαίνει. Αν αυτό έλεγε αλήθεια. Μάλιστα. Εγώ αυτό ρωτώ. Σας έκανε μήνυση ξέροντας ότι έχει άδικο? Ναι. Διότι ήξερε ότι δεν θα εκδικαστεί η υπόθεση. Διότι όταν ο δικαστής ξέρανε ότι θα το Α, και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν θέλανε να εκδικαστεί η υπόθεση. Διότι ερχόντουσαν στο δικαστήριο και πού ακούστηκε, εγώ, καταρχάς ο κύριος Τράγκας και οι άλλοι ήταν εξαφανισμένοι, λαγοί. Δεν έκανε και κατά αυτόν. Έκανε, δεν ερχόντουσαν, δεν παρίσταντο. Και μάλιστα είναι δια του τύπου αυτό και πρέπει μάλιστα, να είναι σύντομα. Κατά. Μάλιστα, σύντομα κλπ. Παρόλα αυτά όμως σύντομα και του τύπου κλπ, ερχόταν η Εμπορική Τράπεζα και έλεγε «Έχουμε, κυρία Πρόεδρε, έχουμε μία έκτακτη συνεδρίαση και αυτά και λοιπά και δεν μπορούσαν να έρθουνε». «Εντάξει», λέγει Πρόεδρος, «η δικαιοσύνη αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως». «Εγώ να ουρλιάζω. Έχετε δει κατηγορούμενο να ουρλιάζει και να λέει θέλω να δικαστώ, να βγουν στη φόρα και να με κρίνετε». Όχι, όχι, αναβάλλεται μετά από μερικούς μήνες. Ωραία, τύπης λοιπόν ήταν άκυρη υπόθεση. Γι' αυτό το κάνανε λοιπόν. Ωραία. Ο κύριος Τράγκας που παίζει τώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Τράγκας λοιπόν, ακριβώς την παραμονή της δίκης, την παραμονή. Βλέπω ξαφνικά ένα πρωτοσέλιδο, δεν φταίω εγώ, φταίει ο Τσίπας που μου τα είπε, εγώ δεν έχω τίποτε, η εμπορική είναι μια καλή τράπεζα κλπ. Και αυτά αυτό και. Έγινε πριν γίνει η εκδίκαση. Μία μέρα πρώτη εκδικάσεω. Ο λόγος λοιπόν που επιμένω για τους αναγνωρίσιμους συναδέλφους είναι γιατί επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Βεβαίως. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μένα. Όταν βγαίνει σε πρωτοσέλιδο ενώ επί δύο εβδομάδες έλεγε ο Τσίπας έχει δίκιο, να το βίντεο, να πως κλέβανε, να το ένα, να το άλλο. Πρωτοσέλιδα και τα μέσα γεμάτα. Γι' αυτό ρώτησα για ποιο λόγο βάλετε εναντίον του. Θέλω να σας πω και το κυριότερο. Δεν είδα μόνο η εμπορική έχει δίκιο. Ο κύριος Τράγκας είχε μια εκπομπή στο κανάλι 10 που έλεγε τα χρηματιστηριακά. Ξαφνικά, από εκεί που έβλεπα όλο αυτόν τον καιρό ότι χρηματοδότης κάτω από την ταινία που έτρεχαν οι τιμές, ναι. Έλεγε ποιος είναι ο σπόνσορας. Ναι. Ποιος νομίζετε από την επομένη της δίκης ήταν ο σπόνσορας? Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Πω πω, τι τύχη, σύμπτωση. Σύμπτωση. Αυτά λοιπόν, επειδή Αμερικανοί, Βρετανοί, Ελβετοί, Γερμανοί δεν τα είχαν σαν σύμπτωση, γιατί είχαν και κάτι λίστες Χριστοφοράκου και κάτι άλλα και ξέρανε ότι λαδώνανε και δημοσιογράφους, όχι μόνο πολιτικούς κλπ. Λοιπόν, δεν ήταν καθόλου σύμπτωση. Αλλά στο ψάξω ο κ. Πεπόνης αν ήταν σύμπτωση ότι του δώσανε διαφημιστικό πακέτο και στράφηκε μετά και να... Όχι, στράφηκε εναντίον μου. Είπε, ας το παλικάρι μόνο του, εμείς απών. Η Εμπορική Τράπεζα δήλωσε στο δικαστήριο, πρέπει να το πω αυτό για να καταλάβουν και οι εισαγγελείς τι δικαιοσύνη έχουν. Δηλώνει ο δικηγόρος, ο Αρτέμης ο Κυριαζής στο δικαστήριο, ότι εμείς δεν στρεφόμαστε τώρα κατά του κυρίου Τράγκα, δεν έχουμε τίποτε. Και γυρίζει ο εισαγγελέας και λέει, εάν ο κύριος Τράγκας και η παρέα του είναι ένοχοι ή όχι, θα το κρίνω εγώ και όχι εσείς. Λοιπόν, δικάζονται ως οι παρόντες, οι κατηγορούμενοι. Άρα λοιπόν το παλικάρι που λέει η Σκρόφα, η Νταρντάνα και δεν ξέρω εγώ τι, αν είναι παλικάρι, να πάει και να το τεκμηριώσει στο Βερολίνο αυτό.
αφού είναι παλικάρι. Όχι κρυμμένος κάτω από την ποδιά του κυρίου Χατζηνικολάου και να λέει ότι τα λέω μεν αυτά, αλλά είμαι ο πιο αμαρτωλός, λέει, της Κολομβίας, του Βαλκανικού Νότου. Αυτή τη διαφήμιση κάνει ο κύριος Στράγκας για την πατρίδα μας. Δεν λέει αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, ότι η πατρίδα μας είναι χώρα της Ευρωζώνης με ευρώ κλπ. Λέει είναι Κολομβία του Βαλκανικού Νότου και ότι εγώ που σας τα λέω είμαι ο πιο αμαρτωλός. Οπότε ξεμπέρδεψε. Ο ένας λέει τα πιάνουμε, ο άλλος λέει τα φάγαμε όλοι μαζί, ο άλλος λέει όλοι εξαγοράζονται και όλοι μαζί μετά κάτω σε ένα τραπέζι και λέει για κοίτα αυτός ο μπαγάσας, ο Σόιμπλε, πώς μου συμπεριφέρεται. Τα έχετε πει και στο κύριο Τσίπρα αυτά που διαφέρει το επώνυμό του κατά ένα ρο από εσάς. Στις 27 Εβδόμου του 12, ναι, το επιτελείο του έτσι μου υπέγραψε. Τώρα, δεν έχουν πάρει άλλη σφραγίδα, δεν έχουν ξέρω εγώ τι. Πώς το είπατε. Συνασπισμός, ναι, της αριστεράς των κινημάτων και της οικολογίας κλπ. Ναι, τώρα λέει ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ και κάτι από κάτω τρία γράμματα, ξέρω εγώ τι, ενωτικό. Εμένα πάντως, ο οργανωμένος κύριος Τσίπρας, που ένα ρο, αλλά διαφέρουμε σε πολλά δηλαδή, όχι μόνο σε ένα ρο. Ο κύριος Τσίπρας σε γενικές γραμμές συμφωνεί με αυτά που λέτε. Εντάξει. Τουλάχιστον από ό,τι λέει μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή έτσι τα πράγματα αν θα τα εφαρμόσει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα πάει και είχα δει τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Σας λέει τίποτε αυτό το όνομα? Ναι, για μάλιστα. Σεβάσμιος άνθρωπος, είναι τυφλός, παλικάρι, του τα είχα πει. Και του λέω, επειδή σας βλέπω κάθε φορά, σαν είμαστε τώρα στο γραφείο του που είναι εκεί στη Βουλή, όχι στη Βουλή των Ελλήνων, Βουλής κλπ. Του λέω, επειδή σας βλέπω συνέχεια δίπλα στον κύριο Τσίπρα, και εγώ προσπάθησα, μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές έχω πάει. Δεν κατέστη δυνατό να τον δω. Έχει άλλες ασχολίες. Λοιπόν, πέστε τούτα εσείς τουλάχιστον. Θα περίμενα λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα που πάει στη Γερμανία, που πάει από εδώ, που πάει από εκεί, που έχει ευρωβουλευτές, τον κύριο Χουντή και δεν ξέρω ποιον άλλον. Θα περίμενα στην Ευρωβουλή να ανέβει επάνω και να πει, κύριοι, στην πατρίδα μας επί χρόνια γινόταν αυτό και αυτό και αυτό και κάποιοι μπαγάσιδες λένε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι άξια επένων και κάποιοι άλλοι λέει πουπάκης, ναι, αυτοί που κλέψαμε δεν τους ξεσκεπάσαμε κλπ. Και κάποιος άλλος λέει αυτό και κάποιος λέει, τι κάνετε μωρά, είμαστε εμείς χώρα της Ευρωζώνης? Εσύ κύριε Αλμούνια, εσύ κύριε Όλη Ρεν, είσαι επίτροπος για θέματα, σε πληρώνουμε για να είσαι επίτροπος για θέματα οικονομίας και νομισματικών υποθέσεων. Εσύ κυρία Vivian Redding, είσαι επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης και επιτρέπετε σε 17 χώρες μια χούφτα που άμα εξαιρέσουμε ας πούμε Γερμανίες, Αγγλίες, ξέρω, όχι Αγγλία, Ολλανδία, Αυστρία κλπ. Που ούτως ή άλλως ξέρουν ότι είναι οργανωμένα. Τι μένουνε να ψάξουνε? Εγώ ειλικρινά με αυτά που έχουν ακούσει και με αυτά που υποψιάζονται θα περίμενα να έρθουν στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα θα ξεκινάω εγώ. Όταν σου λέει, όταν σου λέει η διεθνή διαφάνεια. Προφανώς τους βολεύουν αυτά, κύριε Τσίπρα. Προφανώς τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Ναι. Γιατί θα κάνουν αυτό που θέλουν στη χώρα αυτή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σας είπα και πάλι ότι και μάλιστα. Συγγνώμη, εάν μια χώρα δεν είναι μπάχαλο όπως είμαστε εμείς τώρα. Μάλιστα. Πώς θα την πάρεις? Μάλιστα. Αντιπινακίου φακής. Δεν θα την πάρεις. Δεν θα την πάρεις. Την παίρνεις εύκολα έτσι όπως είναι τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω. Ήταν, δηλαδή, βοήθησαν ίσως και αυτοί να έρθουν εδώ που ήρθαν. Κοιτάξτε, σας μιλάω ειλικρινά και σας το εξήγησα. Γιατί αν ήταν έτοιμοι, ναι, δεν θα δίνανε στον κύριο Τσακατζόπουλο προμήθεια για να πάρει στραβά υποβρύχια. Μάλιστα. Δεν του δίνανε. Ακόμα και αν ήθελε ο κύριο Τσακατζόπουλο, δεν δίνουμε προμήθεια, κύριε. Ωραία. Εγώ να σας πω κάτι. Επειδή σας λέω, τα συζητάω. Αυτά που λέτε, ναι, είναι σε ένα τραπέζι με Γερμανούς και Αυστριακούς και Ολλανδούς κλπ. Και τα συζητάμε αυτά. Μου λένε, επιλέξτε το εξής. Και ποιο παλικάρι πρωθυπουργός από εσάς έχει την τόλμη και πότε έθεσε το θέμα, τι, του κλείσαμε το στόμα στο Eurogroup, του κλείσαμε το στόμα του κύριου Στουρνάρα ή των αλωνών? Προφανώς δεν μιλάνε γιατί είναι λερωμένοι. Μπράβο. Αλλά θέλω να πω ότι βοηθήσανε και αυτοί να λερωθούν. Μάλιστα. Δεν ήταν αμέτωχοι σε όλη την ιστορία. Αμέτωχοι δεν ήτανε. Αμέτωχοι δεν ήτανε, αλλά σας λέω ότι εάν μου λένε είχατε έναν πρωθυπουργό παλικάρι να μας τα πει όπως τα λες εσύ, κύριε Τσίπα, ή αν ήσουν εσύ υπουργός των οικονομικών και ερχόσουν να δω σε άπτεστα γερμανικά και του έλεγε, κύριε Σόιμπλε, για ζετς ντιχ, για κάτσε κάτω να πούμε να σε εξηγήσω ορισμένα πράγματα,
εμείς θα υποχωρούσαμε. Πιστεύετε ότι αυτή η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη? Βεβαίως. Εύκολα. Βεβαιότατα. Είσαι σίγουρος? Σας διαβεβαιώνω, ξέρετε, ότι είναι έτσι. Ξέρετε γιατί επιτρέψτε μονάχα ορισμένες επιφυλάξεις? Γιατί, πέστε μου. Γιατί είναι τόσο καλά ποτισμένο αυτό το δέντρο της ανομίας. Μάλιστα. Διεθνώς μπορώ να πω, δεν είμαστε μόνο εμείς. Έτσι. Που αυτοί όλοι οι οποίοι ενέχονται σε αυτή την ανομία δεν θα αφήσουν εύκολα ένα τίμιο άνθρωπο να ανέβει πάνω και να του κάτσει στο σκάμι. Μάλιστα. Είναι δύσκολο. Στην Αργεντινή έχετε υπόψη σας την κοπελιά που βγήκε πρόεδρος, τι έχει κάνει και τι λέει για την κυρία Κριστίν Λαγκάρτ και τους άλλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κλπ. Άρα λοιπόν, σε κάθε πατρίδα υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας. Σίγουρα, και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Μάλιστα. Εγώ μαζί. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας διαβεβαιώνω και μάλιστα σας είπα ότι αν ήμουν εγώ υπουργός των οικονομικών ή και τώρα αν έλεγε ο κύριος Σαμαρά, ο κύριος πρωθυπουργός μας, εάν έλεγε ρε παιδί μου, τρεις μήνες τώρα πότε, από τον Απρίλιο, προσπαθούμε να βρούμε τα μέτρα και να κάνουμε αυτά και αυτό. Γιατί κύριε Παπαδόπουλο, για 10 δις, σας τα φέρνω εγώ στο έτσι, τα 10 δις. Δεν τους τα δίνουνε διότι είναι αυτό που σας είπα. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα πάνε και θα χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Μπορεί δηλαδή, εγώ λέω, από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς δεν θέτει ποτέ θέμα τη λίστα του Χριστοφοράκου, τη λίστα θέλω να δω από τους 100 τόσους βουλευτές μου, εάν ας πούμε ο Σταϊκούρας ή αν ο Τάδε ή ο Αβραμόπουλος ή τώρα η Μπακογιάννη, εγώ θέλω να ξέρω αν είναι στη λίστα του Χριστοφοράκου. Το έχει πει? Όχι. Άρα λοιπόν κάτι φοβάται. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα έλεγα αν ήμουν πρωθυπουργός και θα βλέπατε, όχι να κρύβεται και να μην τολμάει να πάει στη Βαρβάκιο αγορά να πάει να αγοράσει κάτι. Φοβάται, κρύβεται, τρέμει. Και αν θα πάει ποτέ να αγοράσει κάτι, σίγουρα οι 100 που θα είναι γύρω δεν θα είναι πελάτες που δίθεν να αγοράζουν, θα είναι της ασφάλειας. Λοιπόν, δεν το θέτει, άρα λοιπόν τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, όχι στην Ευρωζώνη, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και στην Ταγκανίκα. Λέει αυτή είναι επιτίδη, είναι επίορκη, ο ένας καλύπτει τον άλλον. Αγκαλίτσες και φιλάκια, πασοκτζίδες, αυτοί βριζόντουσαν. Ο ένας έλεγε, είσαστε κλέφτες. Και τώρα ενωθήκανε δύο για να κλέψουν μαζί. Να σας δείξω πρωτοσέλιδα που έλεγε ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιωργάκης, παρέλαβα από μια κυβέρνηση σικελών μαφιόζων. Τα ξέρουν, τα έχουμε ακούσει αυτά όλα. Αγκαλίτσα τώρα, αγκαλίτσα, γιατί σου λέει χανόμαστε. Τα ακούει ο λαός μόνο που τα ξεχνάει εύκολα. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν πάρα πολύ, αλλά έκριναν ότι ένας λαός ο οποίος του παίρνουν ένα κεκτημένο, το 14ο μισθό και κοιμάται όρθιος, σου λέει, δεν είναι λαός τώρα αυτός για να έχει το πλευρό σου. Ας του πάρουμε και το 13ο. Για πάρ' το και το 13ο, τίποτε. Για πάρ' του μέσω εισφορών, χαράτσι και τέτοια. Δεν του έχουν πάρει και το 12ο και τον 11ο και δεν ξέρω εγώ τι και τι άλλο του έχουν πάρει. Είναι έτσι. Το φαινόμενο του πατράκου που τον βράζανε σιγά σιγά. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τη στιγμή, και να σας πω και ένα χαρακτηριστικό που μου λένε. Λέει δικοί σας, αυτοί που κλαίγονται και λένε ότι είναι άνεργοι κλπ. Σώπα μωρέ. Ερχόμαστε και κάνουμε έρευνα, στέλνουμε ανθρώπους μας και πάνε στο Κολωνάκι. Να, φίσκα. Πάνε πιο κάτω. Πάνε στον Μπουρνάζι. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Φίσκα. Στα μπουζούκια. Να τα γαρίφαλα και τέτοια. Άρα σου λέει, φίλε, έχεις παραοικονομία, με κοροϊδεύεις, τα έχεις στο σεντούκι, δεν κόβεται από δείξει ο ένας τον άλλον και περνάτε μια χαρά. Λοιπόν, εγώ για λοιπόν. Να ότι έχει κάτσει η αγορά τελείως, δεν είναι ψέματα. Ότι υπάρχουν άνεργοι, δεν είναι ψέματα. Αυτοί όλοι που πάνε και πετάνε γαρίφαλα στα μπουζούκια, ναι. Προφανώς είναι αυτοί που πηγαίνανε πάντα. Ναι. Ωραία. Εγώ γιατί δεν πάω. Ωραία. Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι και απαντήστε μου. Εάν δεν θέλετε να το απαντήσετε, το απαντήσω εγώ, αλλά την ερώτηση θα σας την κάνω. Γιατί λοιπόν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν δουλεύουνε, έτσι είναι. Έχουνε δουλειά 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Έτσι δεν μας λένε στα κανάλια. Μπράβο. Η απορία λοιπόν φίλων μου που είναι στη Γερμανία και περιμένουμε μια απάντηση τώρα εδώ. Γιατί δεν βγαίνουν στους δρόμους, βέβαια. Πού είναι αυτοί? Δεν κατάλαβα. Πεινάνε 1,5 εκατομμύριο και ενδεχομένως. Και προσέξτε, μου λένε 1,5 εκατομμύριο προφανώς, έτσι, δεν πάνε στο Σύνταγμα να διαδηλώσουν,
Δηλαδή οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί είναι αρχικορόιδα του κερατά. Έτσι. Εχτες άκουγα περικυκλωμένο το κοινοβούλιο της Πορτογαλίας στη Λισαβόνα από ανθρώπους που δεν είναι στα χάλια τα δικά μας. Εντάξει, ακούστε, έχει και τρόπους καταστολής αυτό το κράτος. Έτσι, εγώ πέρσι ήμουν επί δύο μήνες στο Σύνταγμα και το τι χημικό και το τι ξύλο πάγαμε. Μάλιστα. Πόσα άτομα ήταν τότε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, λύστε μου λοιπόν μια απορία, γιατί ειλικρινά και εγώ τι να πω. Εντάξει. Είμαι άνθρωπος πράος και ήσυχος και ήρεμος, αλλά μερικές φορές κινδυνεύω να εκραγώ. Πού είναι αυτά τα 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι? Που μάλλον προφανώς. Γιατί δεν είναι στην ουσία 1,5 εκατομμύριο. Για πάντα ότι έχουν και οικογένειες κάποιοι από αυτούς, έτσι. Με σταματήσατε εδώ. Αυτό το 1,5 εκατομμύριο δεν έχει καμιά γυναίκα. Παιδί, ίσως. Δεν έχει παιδί. Ναι. Προφανώς δεν έχει και φίλο. Μόνοι τους είναι. Ξεκάρφωτοι. Είναι 1,5 εκατομμύριο αυτό. Δηλαδή τώρα, εάν ας πούμε μου πει ένας φίλος μου, είμαι άνεργος. Έλα ρε Στέφανε να με. Δεν θα πάω μαζί του. Έτσι, θα του κάνω παρέα, ρε παιδί μου, να καθίσουμε 2-3 ώρες μαζί. Και μου είπατε για καταστολή. Υπάρχει καταστολή, κύριε Παπαδόπουλε, και ελληνική λαέ που μας βλέπεις, όταν στο Σύνταγμα γελάνε, είναι 20.000 κόσμος. Και όταν δεν είναι ενωμένοι, προσέχτε, έχουμε και αυτό. Άρα λοιπόν, όταν το πάμε, είναι στην πλατεία Κλαθμόνος και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει, έλα εδώ ρε, κοινοί αγώνες ρε. Έλα εδώ ρε μαζί. Αυτό είναι αναπανδόν μαζί. Άρα λοιπόν, να τη φταίει. Σας διαβεβαιώνω ότι αν ήμασταν, όχι 1,5 όπως λέτε, είναι παραπάνω. Πολύ παραπάνω, γιατί αυτοί είναι δηλωμένοι. Δεν είναι και άλλοι οι οποίοι είναι αδήλωτοι. Έτσι. Λοιπόν. Ο κόσμος απογοητεύτηκε επειδή και το κίνημα των αγανακτισμένων σε εισαγωγικά πράβο. Πέρσι προδόθηκε στην ουσία. Δηλαδή, χωρίστηκε, γίνανε 10 ομάδες. Άρα λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας που αλήφεται να πάρει την κυβέρνηση κλπ. Που έχει πόσες εκατοντάδες χιλιάδες τον ψηφίσανε. Έτσι δεν είναι? Πού είναι ο κύριος Τσίπρας να πει όλοι στο Σύνταγμα? Το λέει. Τουλάχιστον τώρα. Ναι. Και ποιοι πάνε? Οι 10-20-30. Ωραία, 10-20-30 λοιπόν. Φωνάζω εγώ και 5.000 ματ. Έτσι και λοιπά. Νομίζετε ότι αν ήταν 2 εκατομμύρια στο Σύνταγμα, εγώ σας λέω από ένα φου να φύσαει. Όχι να σπρώξουμε. Φου να κάνα 2 εκατομμύρια. Πάμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνανε πέρσι, πάλι έπεσε το χημικό και ο κόσμος φοβάται, διαλύεται. Ωραία. Έχουν τον τρόπο δηλαδή αυτό θέλω να πω. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει λύση. Όπλα, δεν είναι. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει λύση. Θα καθίσουν στα σπίτια τους να βλέπουν τα τουρκικά σύρια. Κάποια στιγμή να τους πούνε είσαστε όλοι άνεργοι. Έχουμε προσλάβει από την Τανζανία με 50 ευρώ. Θα πάρουν από τα 3 εκατομμύρια που είναι εκεί πέρα και τέτοια, μα τους πούνε Ελλάδα, ρε παιδί, με 50 ευρώ 100. Λοιπόν, εμάς θα μας διώξουν όλους και θα μας στείλουν δεξιά και αριστερά και ξαφνικά γιατί Ελλάδα. Να λέγεται Τανζανία, να λέγεται Ταγκανίκα, να λέγεται Αφγανιστάν, να λέγεται παράρτημα του Πακιστάν. Οι Θεσσαλονικείς έχουν πιο ωραίο παραδικαστικό κύκλωμα. Το λέει ο κύριος Ανιδάς. Έστειναν συνθέσεις δικαστηρίων και αποφυλάκιζαν βαρυπινίτες στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική δικαιοσύνη κλπ. Προσέχτε. Έβαλαν τα γυαλιά οι επίορκοι δικαστές στους Αθηναίους συναδέλφους τους. Και για να μην μου λέτε ότι είναι απογευματινή και λοιπά και όλοι αυτές αυτοί κλπ. Σας έφερα και από το πρώτο θέμα, Κυριακή, 1η Οκτωβρίου του 2006. Έτσι, πρώτο θέμα. Άλλη εφημερίδα αυτή. Και από ό,τι νομίζω είναι και πρώτη κυκλοφορία στα Κυριακάτικα και αυτά κλπ. Άλλο εδώ. Τα πάθη της δικαιοσύνης. Άλλο. Εδώ. Στο εξωτερικό αυτά δεν τα γνωρίζουν. Αλλά προσέχτε. Χαστούκι από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ευρωχαστούκι για τις δίκες. Ποιες δίκες? Τις δίκες που κάνουν 10 χρόνια και 15 χρόνια και όταν ας πούμε φτάσει να καταδικαστεί κάποιος να βρει το δίκαιο του, αν έχει αντέξει, αν ζει, αν δεν έχει απεργία, αν δουλεύουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς, αν δεν έχει βόμβα στο δικαστήριο. Όλα αυτά τα. Αν η αδεδή εκείνη την ημέρα, αν τα λεωφορεία. Σας πω από τέτοια να αυτόστε. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη. Να, ευρωχαστώ και από αυτά. Λέει, τι κάνετε, 10-15 χρόνια. Και περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα και διαμαρτύρονται και λένε, είναι αντισυνταγματικό, λέει, να μας κόψετε εμάς τους μισθούς. Δηλαδή, το αγρότη, κύριε δικαστά, που παίρνει 370 και θα τον αφήσουν χωρίς δώρα και θα του κόψουν και 40 ευρώ, λέει, άκουσον.
Όχι 370. Καλά, ήθελα να ξέρω, θα σωθούν, θα σωθεί η οικονομία και θα βρουν τα 10 δις από αυτά τα 40 ευρώ, τα 20 ευρώ. Ενώ βλέπουμε τόση ώρα τι δις κάνονται από αυτά τα λαμόγια και τις αυτές που λέτε. Σας λέω και πάλι ότι αν μου έλεγε εμένα ο Πρωθυπουργός, έλα εδώ, παράλληλα, δεν χρειάζεται. Μην τον βγάλεις τον κύριο Στουρνάρα και πέρα, έχει τον καμάρι εκεί να τον βλέπεις και κόλλα του και πίσω στην πλάτη, έτσι. Γιατί αυτά που σας λέω τα έχουν στο εξωτερικό, έτσι. Δηλαδή όταν βλέπουν τον κύριο Στουρνάρα, από ευγένεια του λένε ναι, για πες τι γίνεται. Και ο δικαστής, τον κύριο Τσοχατζόπουλο και ανακριτής, δεν του λέει άντε ρε, ξεφτυλισμένε, έτσι δεν είναι. Καθίστε κύριε Τσοχατζόπουλο, παρακαλώ, ερώτηση. Ξέρει όμως μέσα του το τι έχει κάνει. Ξέρει ότι η μείωση του μισθού του είναι διότι αυτός ήθελε να τρέχει στο Παρίσι και από εδώ και από εκεί με τη φιλεναδίτσα του. Εντάξει, λοιπόν, τα ξέρουν. Είναι ευγενικοί. Είναι παγαπώνιδες και εκείνοι. Είναι διπλωμάτες. Βλέπετε, έρχεται ένας Τούρκος διπλωμάτης, μπαίνει ο Νταβούτογλου εδώ. Τι θέλετε να πει στον κύριο Αβραμόπουλο ή στον Πρωθυπουργό? Άντε, θα βάλω και πέρα την αεροπορία μου και θα αλλάξω τα φώτα και. Αυτό είναι συζήτηση. Έρχεται με το χαμόγελο και λέει: εμείς που σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε, που εν πάση περιπτώσει το Αιγαίο το θεωρούμε μια ελεύθερη αυτή. Αυτά δεν γίνονται. Που την Κύπρο, μην κάνετε καμιά προσπάθεια τώρα. Άστο και καλά είναι, σας έχουμε πάρει το 40%. Μην τσαντιστούμε και σας πάρουμε και το επόμενο και το υπόλοιπο. Εντάξει. Του λέει, ας πούμε, ο Νταβούτογλου ότι έμαθα ότι επειδή μπήκε μια ακτιορός μας στα 50 μέτρα από το λιμάνι στο Αγαθονήσι, έτσι, 50 μέτρα. Κατάλαβα, εμείς θα πάμε στα 12 μίλια, ναι. Στείλατε δικό σας σκάφος και με παρανοχλούσε. Αυτό είναι μια γκρίζα περιοχή, είναι αυτά. Και κάθονται δικοί μας και τους ακούνε. Αλλά βέβαια, πώς να μην τους ακούσουν. Όταν βγαίνει ο αρχιπτέραγος και λέει δεν θα πετάξουν 2-3 φάντομ στην παρέλαση, διότι από την Τανάγρα να πάει στο Σύνταγμα και να γυρίσει είναι έξοδα και δεν έχουμε. Κατά τα άλλα, ο ελληνικός λαός περιμένει, άμα θα γίνει καμιά σύραξη με την Τουρκία, έτσι, να στείλουμε το γερμένο υποβρύχιο του κ. Τσοχατζόπουλου, τα τρία που δεν θα τα πάρουμε ποτέ, τα αεροπλάνα που δεν έχουν καύσιμα, είναι ακριβά κλπ. Ή τους πουλάνε και νοθευμένα καύσιμα, πού το πάτε αυτό. Εντάξει, περιμένετε από τον κύριο Νταβούτογλου τώρα και τον κύριο Ερντογάν να τα κάνει επάνω του, έτσι. Αυτό περιμένετε. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι από το 98, προσέξτε, το 98, όταν άρχισε το σχέδιο Σοφοκλής και όταν άρχισαν έξω να ψηλιάζονται τι γίνεται, έτσι, έγραφαν οι Έλληνες ζητούν δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Όχι το 9, το 11, το 12. Τότε, από τότε. Εντάξει. Λοιπόν. Και ξέρετε γιατί τα έλεγαν αυτά. Δηλαδή, λοιπόν. Δηλαδή το σχέδιο Σοφοκλής είναι η Λιδία Λίθος, έτσι. Βεβαιότατα. Θα σας θυμίσω όμως κάτι το οποίο λέει ο λαός μας. Όποιος δεν θέλει, λέει, να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινάει. Άρα λοιπόν, λέω κι εγώ, όποιος δεν θέλει αυτή τη σύψη και τη διαφθορά να την καθαρίσει, επί χρόνια δουλεύει τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη δεν πιστεύω να έχει δει αυτό το έντυπο που έχει κυκλοφορήσει όλο τον κόσμο και στο εξωτερικό, που το υπογράφει ο Σύλλογος των Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα. Δεν βλέπουν αυτά τα πράγματα. Και λέει το εξής. Οι τράπεζες με τη βοήθεια του κράτους εκμεταλλεύτηκαν, οι ίδιοι τα λένε έτσι, καταλύστεψαν επί δεκαετίες τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Οι τράπεζες. Ποιοι το γράψαν αυτό? Ο Σύλλογος των Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα. Πάλι. Ο κύριος, επειδή ίσως θέλει ο κύριος Πεπώνης, ο κύριος Μουζακίτης, να ακούσει και ονόματα. Είναι ο κύριος Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος και ο κύριος Γιάννης Μπαμπαδήμας, γραμματέας. Αυτοί λοιπόν λένε ότι εμείς ληστεύουμε, κλέβουμε. Και προσέχτε τι λέει. Προφανώς μιλάει, δεν μιλάει για λογαριασμό των υπαλλήλων. Καταγγελία πρέπει να είναι αυτό. Οι τράπεζες. Καταγγέλει τη διοίκηση προφανώς. Αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις δηλαδή. Κύριε Παπαδόπουλε, σε οποιοδήποτε ευνομούμενο κράτος, ένας εισαγγελέας θα τον είχε καλέσει αμέσως και θα του έλεγε. Για έλα εδώ, αγοράκι μου. Σε αυτό συμφωνούμε. Εάν αυτά που λες οι τράπεζες, μωρέ, τι εννοείς, τα ντουβάρια. Σωστό, αυτό. Μήπως εννοείς όμως τον κύριο Στουρνάρα. Μήπως τον κύριο Προβόπουλο. Μήπως εννοείς τον επικεφαλής των χορηγήσεων. Μήπως εννοείς τον κύριο Τσίπα. Ποιον εννοείς, αγόρι. Πετάς μια μπαρούφα
Δηλαδή ο ένας λέει είμαστε όλοι διεφθαρμένοι. Ο άλλος λέει τράπεζες. Διεφθαρμένες τράπεζες. Ληστεύουνε, κλέβουνε. Και δεν βρίσκεται ένας. Ένας. Να τους καλέσει και να τους πει πες μου εδώ. Ιδάλλως θα πας μέσα διότι εσύ άνθρωπέ μου με αυτά που είπες αρχίσανε οι ξένοι να βαράνε και να χτυπάνε. Άρα λοιπόν αφού ξέρεις γιατί δεν πήγες να βοηθήσεις τον κύριο Τσίπα να τα φέρετε αυτά το 98, το 99, το 2000 να προλάβουμε καταστάσεις. Αυτό κύριε Τσίπα πότε εκδόθηκε? Α, βεβαιότατα. 31 Εβδόμου του 2006. Και μας αφορά όλους. Α, είναι κάποια χρόνια. Δεν είναι ότι το εκδόθηκε τώρα δηλαδή. Όχι. Όχι. Αλλά εγώ όταν τα έγραφα, δεν τα έγραφα τυχαία. Τα έγραφα για να τους πω ότι όταν λέει παρακάτω αρνούνται να εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις και αμφισβητούν το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν κατάλαβα. Αυτή η χώρα αξίζει να είναι στην Ευρωζώνη και να έχει ευρώ? Εύχομαι για όλους μας να έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπαμε. Να σας πω και ένα τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, το καλοκαίρι που ήμουν στο εξοχικό μου κοντά στην Ερμιόνη, μου ήρθε μια πληροφορία από το εξωτερικό. Ότι μάθε τη μεν αγροτική θα τη δώσουμε στο Σάλα, τη δε τράπεζα που μόχθησες και την κάνανε πάτο του βαρελιού, όπως λέει ο κύριος Προβόπουλος, θα την πάρει ο κύριος Ιωάννης Κωστόπουλος. Το καλοκαίρι αυτό. Στο πότε? Αλφα-Μπάνκ. Την Αλφα-Μπάνκ. 5 Αυγούστου του 12. Και έχω και συστημένο, του το έχω στείλει, στον κύριο Πρόεδρο, λοιπόν, να βγει να με διαψεύσει το ότι θα την πάρει και μάλιστα με ένα ευρώ βγήκε τώρα. Πριν μια εβδομάδα. Πού το ξέρα εγώ από 5 Αυγούστου? Μου το είπα να παίξω. Μου λέω ένας θα πάρει φιλέτο την αγροτική, ο άλλος θα πάρει φιλέτο την εμπορική, σε έναν άλλον θα χαρίσουν φιλέτο για τίποτε αφού την δυσφημίσουν κλπ. Θα πάρει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και αυτή η χώρα σας λέτε ότι είναι μια ευνομούμενη χώρα της Ευρωζώνης.